Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα φαγητό πάρα πολύ εύκολο με κοτόπουλο, με κοτομπουκές, γρήγορο και νόστιμο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα πάρουμε 2 στήθη κοτόπουλο, θα τα βράσουμε 5 λεπτά, θα πετάξουμε το νερό τους, θα τα σουρώσουμε και θα τα αφήσουμε να κρυώσουν. Θα τα βάλουμε εδώ στο μπολ, θα ρίξουμε αλάτι, πιπέρι, πάπρικα γλυκιά και ριγανούλα. Εν τω μεταξύ, στο πάσο μας έχουμε βγάλει το τυράκι και το μπέικον. Τυρί θα χρησιμοποιήσω ένα Emmental, το οποίο δεν έχει πολλά λιπαρά. Μπορείτε να βάλετε γκούντα πουλιώνει τελείως, όπως την πίτσα. Μπέικον θα βάλετε ό,τι έχετε. Αν έχετε λωρίδες μπέικον, θα βάλετε λωρίδες. Εγώ είχα στρογγυλό και για να μην πάνε χαμένο και το τυρί και το μπέικον, τα αξιοποίησα. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε όλα αυτά αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και πάπρικα γλυκιά. Και θα σας δείξω πώς θα τα τυλίξουμε. Πανεύκολα. Θα πάρουμε ένα κομμάτι κοτόπουλο. Θα το τυλίξουμε το τυράκι. Και μετά θα το τυλίξουμε με μια φέτα μπέικον. Σας είπα, αν βάλετε τυρί που λιώνει, γκούντα, θα έχει πιο πολλά λιπαρά. Επίσης, το μπέικον που θα διαλέξετε μπορείτε να βρείτε με λιγότερο λίπος. Αλλά εντάξει, αυτό το φαγητό δεν το κάνουμε κάθε μέρα. Το τυλίγουμε. Βάζουμε και μια οδοντογλυφίδα για μην τυχόν ανοίξει. Έχουμε κόψει λίγο κόκκινη πιπεριά, η οποία δίνει και πολύ ωραίο χρώμα και πολύ ωραία γεύση. Είναι πανεύκολο, παιδιά. Η προετοιμασία τους είναι 5 λεπτά να βράσει το κοτόπουλο, να πετάξουμε το πρώτο νερό και 5 λεπτά να το τυλίξουμε. Ρίχνουμε κέτσαπ, από λίγο κέτσαπ, μια λωρίδα κέτσαπ σε όλα. Κρέμα γάλακτος, ό,τι κρέμα γάλακτος έχετε φαγητού. Εγώ φυσικά θα σας γράψω τις ποσότητες. Λίγο πάπρικα γλυκιά από πάνω για να πάρει και ωραίο χρώμα και ωραία γεύση κρέμα, να μην είναι άνοστη. Και θα ρίξουμε και τυρί τριμμένο. Όχι γκούντα, εγώ έχω ρίξει κεφαλογραβιέρα. Θα κάνει ωραία κρούστα και θα είναι και πιο νόστιμο. Θα το βάλουμε να το ψήσουμε περίπου μισή ώρα στους 190 βαθμούς. Αναλόγως το φούρνο σας βέβαια. Βλέπετε εδώ πέρα, εμένα μου πήρε μισή ώρα στους 190. Θέλουμε όταν το βγάλουμε να έχει πάρει χρώμα χωρίς να έχει ξεραθεί. Θέλουμε να είναι ζουμερό γιατί μπορεί να μην το φάμε αμέσως. Και δεύτερον, θέλουμε να έχει σάλτσα για να το σερβίρουμε με πατάτες ή με ρύζι, με ό,τι μας αρέσει. Συνήθως με πατάτες τηγανιτές το θέλουν τα παιδιά. Θα σας πω και το εξής. Μπορεί να έχετε δει να βάζουν το τυρί πάνω το κοτόπουλο, το τυρί τελευταίο, αλλά εγώ βάζω το μπέικον γιατί θέλω να είναι τελευταίο το μπέικον να ψήνεται. Δεν θέλω να είναι βραστό μέσα. Θέλω να ψήνεται, να αφήνει και γεύση ωραία και να μην είναι μαλακό, να είναι λίγο κρυτσανιστό. Βλέπετε ότι μέσα είναι, η σάλτσα είναι πάρα πολύ ωραία, το τυρί έχει λιώσει αλλά δεν είναι γκούντα, ούτε αλμυρό, ούτε λιπαρό πάρα πολύ. Το σημαντικό, θα σας βγάλω τώρα να δείτε και κοτόπουλο. Το κοτόπουλο, βλέπετε πως είναι. Είναι ζεστό βέβαια. Δεν είναι στεγνό. Δεν είναι στεγνό, γιατί ήδη το στήθος είναι στεγνό από μόνο του. Οπότε καλό είναι να το ψήσουμε όσο πρέπει. Και να το προστατέψουμε όσο πρέπει. Εδώ θα το φάμε. Συνήθως εμείς τηγανίζουμε πατάτες στο κατσαρολάκι, γίνονται πιο νόστιμες, μας αρέσουν οι πατάτες στο κατσαρολάκι, φέρνουν ωραία χρώμα, γίνονται τραγανές. Και θα το σερβίρουμε, θα βάλουμε δίπλα μας και τα ρολάκια αυτά με το κοτόπουλο και το μπέικον και την κρεμούλα. Και ό,τι σάλτσα μείνει θα ρίχνουμε πάνω στις πατάτες. Οι πατάτες είναι φανταστικές με αυτή τη σάλτσα. Θέλω λοιπόν φίλες και φίλοι να το δοκιμάστε, να αφήσετε τα σχόλιά σας. Θέλω να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι πάρα πολύ εύκολη λύση και τώρα το καλοκαίρι σε μισή ώρα έχετε έτοιμο φαγητό. Μέχρι να γίνει το κοτομπέικον, έχετε τηγανίσει τις πατάτες, είστε έτοιμοι. Εύκολη, γρήγορη, νόστιμη λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, Ελλάδα και εξωτερικό. Σας αγαπώ πολύ, τα φιλιά μου, καλά μπάνια.